Επιστολή την πρώτη στον Τιμόθεο με συμβουλές για να παραμείνει μέχρι το τέλος πιστός, με συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις. Και όμως ο Τιμόθεος, κατά την ομολογία του Παύλου, είναι ισόψυχος, και αδελφοί, είναι καλόν να διαλέγουμε τις παρέες μας ως προς την πνευματικότητα και την καθαρότητα και τον αγιασμό. Ο Δαβίδ είχε τον Ιωάβ αρχιστράτηγο των δυνάμεών του, ποτέ δεν έκανε παρέα μαζί του, γιατί ήταν άνθρωπος της ανομίας. Δεν τον ενδιέφερε, δεν είχε βάλει προτεραιότητα να είναι ο Θεός πάνω από τις δικές του επιδιώξεις. Τον ενδιέφεραν πάρα πολύ οι δικές του επιδιώξεις, γι' αυτό και το τέλος αυτόν έφτασε, αλλά δεν ήταν καθόλου καλό. Καλόν είναι να επιλέγουμε τους ισόψυχους, χωρίς να περιφρονούμε τους άλλους, αλλά να προτρέπουμε αλλήλους για το καλόν και το αγαθόν. Όχι να δημιουργούμε παρεούλες, γιατί αυτό δεν αρέσει καθόλου στο Θεό και είναι φρόνημα σαρκικό, αλλά να δημιουργούμε κοινωνίες άγιες. Μάλιστα, προτρέπει ο Λόγος του Θεού εσείς οι δυνατοί να βοηθάτε στα ασθενήματα των αδυνάτων. Δεν διστάζει λοιπόν ο Παύλος στον ισόψυχο Τιμόθεο, τον οποίον αγαπάει, για τον οποίον προσεύχεται, για τον οποίον ξέρει και τον εμπιστεύεται ότι θα γίνει το έργο του Θεού καλό με αυτόν, στο έργο του Θεού καλό με αυτόν. Δεν διστάζει όμως, αλλά με αγωνία τον προτρέπει να προσέχει, να αγρυπνεί και να προσεύχεται, να διατηρήσει την εντολή που έχει πάρει από τον Κύριο, αμόλυτο, αγία. Φυλάξει αυτά που του εμπιστεύτηκε ο Θεός. Την παρακαταθήκη σου φύλαξον. Και πρόσεχε, πρόσεχε τα σβεβίλους ματαιολογίας, τις αντιλογίες της ψευδονίμου γνώσεως, πρόσεχε. Από όλα αυτά φεύγε, από τα αυτά φεύγε. Διατήρησε τον αγιασμό σου, την καθαρότητά σου και την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων. Και τότε επιπλέον, πρόσεχε να διατηρήσεις το ζήλο σου για τα πράγματα του Θεού. Γιατί ζήλος χωρίς αγιασμό είναι καταστροφή. Πάνω στον αγιασμό και την καθαρότητα, την απλότητα, την πίστη, όπως τόσο ωραία λέει, την αγάπη, την υπομονή, την ευσέβεια, την πραότητα, τη δικαιοσύνη. Πάνω σε αυτά τα χαρακτηριστικά, ο χριστιανός μπορεί να οικοδομήσει και το ζήλο για τη δόξα του Χριστού. Γιατί ο Χριστός δοξάζεται όχι από χίλια νόμων, αλλά από χίλια δικαίων. Όχι από έργα με φρόνημα σαρκικό. Γιατί το φρόνημα το σαρκικό έχει σαν αποτέλεσμα τη φθορά. Αλλά με έργα σε φρόνημα πνευματικό που έχει ζωή αιώνιο. Θα το ξαναπώ, αδερφοί, τελειώνοντας. Το τέλος πάντων επλησίασε, αλλά όλοι μας δεν θα έχουμε το ίδιο τέλος. Γι' αυτό προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για να δυθείτε να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να συμβώσει. Προσέχετε από κρεπάλες, μας λέει ο Χριστός, όχι εγώ σε εσάς, ο Χριστός σε όλους μας, από κρεπάλες και από μέθες και από μέριμνες βιωτικές, μήπως εξέφνης έρθει η μέρα εκείνη και βρει κάποιος κοιμόμενος. Κράτη εκείνο το οποίο έχεις, για να μην λάβει μηδί στο στέφανό σου. Μια συνεχόμενη παραγγελία για προσοχή, για προσευχή και για ακρίβεια. Και πάνω από όλα αυτά και μέσα σε όλα αυτά,
έχουμε χρειαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ώστε να απολαύσουμε τις επαγγελίες του Πατρός. Θα μπορούσα να πω, αδερφοί αγαπητοί, ήθε ο Θεός σε όλους μας να διατηρήσει την πίστη, να μας βοηθήσει να περπατήσουμε το δρόμο μας για να αγωνιζόμαστε μέχρι το τέλος τον αγώνα τον καλό. Αμήν. Τώρα με αυτόν όχι το φόβο, αλλά τον δρόμο θα σταθούμε στην παρουσία του Θεού, καθώς ο Κύριος μας λέει μετά φόβου και τρόμου εργάζεστε τη δική σας σωτηρία. Αυτό λοιπόν το φόβο και το τρόμο στην καρδιά μας, στην ψυχή μας, να μετανοήσουμε εργαζόμενοι τη σωτηρία μας. Να αποβάλουμε κάθε φρόνημα ύπνου, κάθε φρόνημα χλιαρότητος, κάθε κοσμικό φρόνημα. Πρώτα από την εμφάνισή μας, ύστερα από την καρδιά μας και την ψυχή μας και ύστερα από το πνεύμα μας, ώστε ολοκλήρως Άγιοι σώμα, ψυχή και πνεύμα να σταθούμε την ώρα αυτή στην παρουσία του Θεού για να λάβουμε μέρος προς ευλογία στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, ενθυμούμενοι τη θυσία που έκανε ο Χριστός για μας και κατακέλλοντας τη θυσία αυτή, το θάνατο αυτό, ότι αδίκως πέθανε, δεν βρέθηκε αμαρτία και μόμος αυτόν, αλλά έδωκε την ψυχή του υπέρ ημών. Και πραγματικά με φόβο και τρόμο να απλώσουμε το χέρι μας, να λάβουμε προς ευλογία την κοινωνία του σώματος και αίματος του Χριστού. Αν κάποιος από εμάς συζεί ή αν κάποιος από εμάς έχει μόνιμη αμαρτία στη ζωή του ή έχει και μέσα στην καρδιά του παράπονο, πίκρα, ή να μετανοήσει τώρα εξομολογούμενος και παρετών, ή αν αισθάνεται αυτή την αδυναμία ότι δεν μπορεί να περιμένει τον ελευθερώσει ο Θεός, μην απλώσει το χέρι του να λάβει μέρος, γιατί θα γίνει κατάκριση σε αυτόν. Ήθε ο Θεός να αυξήσει και να πολλαπλασιάσει το φόβο του στην καρδιά μας. Όχι το φόβο της κόλασης με απελπισία, αλλά το φόβο του Θεού με ελπίδα, η οποία είναι βεβαία και ασφαλής. Ας σηκωθούμε, σας πω.